Ξεκίνησαν οι εργασίες στην Οδό Κηδονίας από συνεργεία του Δήμου Χανίων προκειμένου να αποκατασταθεί ένας από τους πολυσύχναστους δρόμους της πόλης. Η ασφαλτόστρωση αφορά όλο το μήκος και πλάτος της οδού, συνολικού μήκους 700 μέτρων και 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Έχουν προχωρήσει ήδη οι εργασίες στο κομμάτι νέας ασφαλτόστρωσης στην Οδό Κηδονίας. Προχωράμε και ολοκληρώνουμε ουσιαστικά μια σημαντική εργολαβία, η οποία μέσα σε 2 εβδομάδες θα αποκαταστήσει την ιδιαίτερα ταλαιπωρημένη οδό μετά από σημαντικές παρεμβάσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα από εσκαφές και διάφορα δίκτυα κοινής ωφέλειας, τα οποία πραγματικά την κατέστησαν σχεδόν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αποκαταστάται λοιπόν στο σύνολό της. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Χανίων, το έργο θα είναι έτοιμο σε 14 ημέρες και περιλαμβάνει απόξυση ασφαλτικού, νέο ασφαλτοτάπητα αλλά και εξυγίανση στα προβληματικά σημεία. Είναι και μια ευκαιρία να πούμε ότι για τις επόμενες 2 εβδομάδες να μην σταθμεύουν οι οδηγοί επί της οδού, να διευκολύνουν το έργο των συνεργείων, τα οποία είναι ήδη το έργο είναι βεβαρημένο λόγω της κρίσης στην οποία περνάμε, αλλά νομίζω ότι με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παρέμβασης θα αλλάξει. Ωστόσο, θα υπάρξει ασφαλτόστρωση και σε άλλα σημεία, όπως στην οδό Μαργουνίου και Κισάμου έως τη γωνία που συνδέεται με την οδό Κηδονίας. Συνεχίζουμε το αμέσως επόμενο διάστημα με 2 εργολαβίες, οι οποίες είναι στα πλαίσια εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, μια εργολαβία περίπου 2 εκατομμυρίων και αμέσως επόμενο διάστημα μια νέα εργολαβία περίπου 800.000 ευρώ, πάλι από ιδίους πόρους, σε μια προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να δώσει έμφαση στην αναβάθμιση του δικτύου, του οδικού δικτύου, που κατά κοινή ομολογία είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση.